σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Καρτήσει πρόγραμμα για ολόκληρο το χρόνο όπου θα πραγματοποιούμε εκδηλώσεις χρεμαστικές προς τη μήνη και μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παύλου. Σήμερα εξαιρετικά έχουμε τοποθετήσει μέσα στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού την παράδοση του Πρωτοαναστασίου του Μυακού του και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξάνδρου. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθώμε. Συλλέψη κατά βαρβάρων δολούμενος και τόσων πειράτων για τους σταυρούς σου χωρίδεμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Κύκλα στις βασίλα έτσι κατά βαρβάρων του σύν την ευλογία σου έφραντε. Η πατρίδα ήταν σκλάβα, η εκκλησία εθναρχούσε και διατίμενε το λαό της σκλαβιάς ώστε να μην σβήσει η σπίθα που ήταν, την κρατούσε κρυμμένη στη στάχτη για να βγει η ελευθεριά των Ελλήνων. Γι' αυτό από τις θέσεις αυτής τον ευχαριστούμε και τον επενούμε και του ευχόμαστε να συνεχίσει πάντοτε αυτή την πορεία με αυτό το πνεύμα και να μην τον ζαλίσουν οι σιρήνες της εποχής μας που τραγουδούν τα διάφορα συνθήματα να χωρίσει η Εκκλησία από την Πολιτεία. Και ήθελα να πω και το τελευταίο και τελειώνω. Η Εκκλησία τι είναι? Εγώ είμαι η Εκκλησία? Όχι. Η Εκκλησία είσαι εσείς και εγώ μαζί. Άρα λοιπόν τι θα χωρίσουμε που θέλουν αυτοί οι κουλτουριάριδες όπως χαρακτηρίζουν σήμερα? Η πατρίδα και η Εκκλησία είναι συνυφασμένα σαν το ύφασμα. Το ένα αποτελεί το στιφάλι, στη μόνη, και το άλλο το υφάλι. Αναστασίου του Ιερού Ναού των Παμαγίστων Ταξιαρχών Τρίπολης και την παράδοσή του στους πολίτες και τους πιστούς της Τρίπολης και της Αρκαδίας. Το κοδωνοστάσιο του ναού, που κατασκευάστηκε το έτος 1872, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και είναι ένα από τα πλέον αξιόλογα και ενδιαφέροντα κοδωνοστάσια της Αρκαδίας. Από το τίμιο μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Θεοτικό και είναι χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο. Αυτός είναι και ο λόγος που καθιστά το συγκεκριμένο έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου, αν μου επιτρέπετε, τόσο σημαντικό από ιστορικής πλευράς και ταυτόχρονα αναγκαίο λόγω των εκτεταμένων φθορών που είχε υποστεί το μνημείο με το πέρας των χρόνων και συνεπία των δύσκολων κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Περαιτικού μνημείου, στους κατοίκους της Τρίπολης και στην ενορία του Ιερού Ναού Παμαγίστων Ταξιαρχών, το οποίο στερεώθηκε και αποκαταστάθηκε χάρη στη μελέτη και εφαρμογή ενός σύνθετου και πολύπλοκου τεχνικού έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ναός των Παμαγίστων Ταξιαρχών μαζί με το κοδωναστάσιό του και τον άδειο χώρο του έχει κηρυχθεί με υπουργική απόφαση το 2003 ως νεότερο μνημείο, διότι όπως λέγεται, διότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό και αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Από εδώ η κυρία Αναστασία Δάλκου, που είχε την καθημερινή μέρημνα των εργασιών, αρρύθμισε και σήμανε όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη, ώστε να επανατοποθετηθούν στην ίδια θέση. Παραγγείλαμε, εκτός από τους ανοξείδωτους συνδέσμους, 18 νέους μαρμάρινους πεσούς, 7 επίκρανα, ένα γύσο και ένα ακροτήριο, προς αντικατάσταση των στοιχείων που ήταν μη επισκευάσιμα. Στο ερώτημα που έκανε ο ξένος στον Υπουργό, και που το έφερε ως σημαντικό προβληματισμό ο Σεβασμιότατος, ο Κώστας Ηλιόπουλος πριν έδωσε την απάντηση της παράδοσης και της ιστορίας, αλλά κυρίως της κουλτούρας
που έχει ο λαός μας. Και ιδιαιτέρως θα ήθελα να τον επενέσω για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τους προβληματισμούς του, τις σκέψεις του, αλλά κυρίως όμως το τελικό συμπέρασμα για την πορεία αυτού του τόπου, για τις συνήθειες αυτού του τόπου. Το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι τότε δεν είχε και την καλύτερη αντίληψη για τα εκκλησιαστικά μνημεία.